Καλώς ήρθατε στο quiz με fans part 2. Βρισκόμαστε στο καλύτερο μέρος που μπορούμε να βρισκόμαστε, μέσα στην IMAX, στα Cineplex, στο One Salonica, στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε καινούριους παίκτες εδώ. Έχουμε φέρει καινούριους πρωταθλητές που έχουν έρθει εδώ πέρα για να αποδείξουν την αξία τους. Έχετε διαβάσει? Ναι. Εσύ κιόλας μου έλεγες να διαβάσω και να κάνω και αυτά. Είσαι σίγουρος? Ναι, τα quiz τα πήρα. Να πω ότι στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά και την τιμή πίσω από την κάμερα να έχω τον. Όχι τον υπερπρωταθλητή, έχω πάρει τον άλλο. Τον Γιώργο. Εγώ ήταν αυτό μετά τα παιδιά για άλλη μια φορά. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εγώ λέω να μην καθυστερούμε άλλο, να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, εσείς είστε έτοιμοι? Έχεις δίκιο. Πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι είναι το που αλλάξει όνομα εγώ και το έχω κάνει Βρες το σωστό. Το βρες το σωστό. Γίνεται μία ερώτηση εναλλάξ στην κάθε ομάδα και εκείνη καλείται να βρει την σωστή απάντηση ανάμεσα από τις 4 πιθανές απαντήσεις που τους δίνονται. Κάθε σωστή απάντηση ισοδυναμεί με έναν κερδισμένο βαθμό. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να παρουσιαστείτε στα παιδιά. Από τη δεξιά πλευρά, λοιπόν, έχουμε τον Θανάση. Το Θανάση. Μαζί του είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Και από την απέναντι πλευρά έχουμε. Εγώ είμαι η Δέσποινα. Η Δέσποινα και δίπλα της. Η Ανδρομάχη, παιδιά. Πάμε να χειροκρότημα για τα παιδιά. Τι ωραία ονόματα κάθε φορά που έρχονται εδώ πέρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Δηλαδή, νιώθω εγώ με το Θωμάς, νιώθω άσχημα κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα. Να πω και να ευχαριστώ στα παιδιά που έχουν έρθει στο κοινό. Ρίχτε ένα χειροκρότημα για εσάς. Μπράβο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε? Σας θέλω δυνατούς, σας θέλω ενεργητικούς και εγώ να βρω το quiz γιατί το χάσα. Ποιος θα ξεκινήσει? Λοιπόν, 2 ευρώ, ακριβή παραγωγή. Κορώνα γράμματα. Κορώνα. Αυτό τι είναι τώρα? Κορώνα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα χειροκρότημα. Πρώτη ερώτηση για τα 5.000 ευρώ. Όχι. Λοιπόν, τα Flerkens είναι μια φυλή πολύ επικίνδυνων εξωγήινων όντων που μοιάζουν με Α. Σαύρες, Β. Ρακούν, 3. Γάτες ή 4. Ποντίκια. Τα μισά τα είπα Α και τα μισά τα είπα 3-4. YouTube, παιδιά. Τι είναι, θέλετε να μας πείτε για εμάς να μην το λέτε μυστικά? Και είμαστε και εδώ και τα παιδιά μου. Να ακούνε, ε? Γάτες. Γάτες, είστε σίγουρε? Έτσι λέμε. Να το κλειδώσω? Ναι, κλείδωσε τώρα. Είναι οι γάτες, είναι πολύ σωστό. Μπράβο, ρε κορίτσια. Λοιπόν, θέλω έναν. Κρατάει το σκορ. Ποιο θα πάρει την ευθύνη, ο Ηλίας. Σε θέλω έτοιμο, ε. Άρα πόσο το σκορ? 1-0. Άρα παίζουν εντός έδρας τα κορίτσια. Ωραία. Λοιπόν, 1-0 το σκορ. Είστε έτοιμοι? Ποιο είχε την Space Stone πριν αυτή πέσει στα χέρια του Θάνος? Α. Ο Collector. Β. Ο Loki. Γ. Ο Thor. Ή Δ. Ο Peter Quill. Ναι. Collector. Collector. Να το κλειδώσω? Ναι. Είναι λάθος, παιδιά. Είναι Loki. Δεν πειράζει. Πάμε. Είναι ο Loki. Πάμε ένα χειροκρότημα. Δεν πειράζει. Α, είναι λάθος. Δεν πειράζει. Ήσασταν κοντά. Να πω την αλήθεια και εγώ μπορεί να έλεγα το Collector. Αν δεν ήμουν αυτός που είχε έξω το quiz. Λέω. Τρίτη ερώτηση. Ποιο ψεύτικο όνομα έδωσε η Νατάσα στον Τόνι Σταρκ όταν το συνάντησε για πρώτη φορά? Α. Νάταλι Ράσμαν. Β. Ναταλία Κουίλ. Γ. Νατάσα Κόλσον. Ή Δ. Νικόλ Μπάνερ. Νάταλι Ράσμαν. Νάταλι Ράσμαν. Ναι. Ναι, είναι Νάταλι Ράσμαν. Δώσε ένα χειροκρότημα. Απόλυτο. Σαν να μην το εξάπει. Λοιπόν, άρα το σκορ Ηλία είναι 2-0. Μπράβο, ρε παιχταρά. 2-0, σας θέλω δυνατούς γιατί αρχίζουν και φεύγουν μπροστά, ε. Σε ποια ταινία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Εθέρας? Ξέρουμε τι είναι. Α. Ant-Man and the Wasp. Β. Shang-Chi. Γ. Thor the Dark World. Ή Δ. Eternals. Το κόκκινο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Thor the Dark World. Ναι. Το κλειδώνω? Είναι σωστό, ρε μάκες, μπράβο. Είναι το Thor the Dark World. Μπράβο, έτσι, σας θέλω. Μπράβο, σας βλέπω δεμένο σαν ομάδα. Τι ζώο αποτυγχάνει να συρρυκνώσει ο Darren Cross στην ταινία Ant-Man? Α. Πρόβατο. Β. Ποντίκι. Γ. Λαγό. Ή Δ. Κατσίκι. Πρόβατο, ποντίκι, λαγός, κατσίκι. Με σαν κρεοπόλη νιώθω. Δεν είναι πρόβατο. Ε? Κατσίκι. Να είναι πρόβατο. Να είναι ποντίκι, μήπως. Μήπως είναι λαγός. Μήπως είναι κατσίκι. Πρόβατο. Τελευταία απάντηση. Εμένα ρωτάτε, εγώ δεν απαντήσω. Κλείδωσε το πρόβατο, κλείδωσε. Το κλειδώνω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι πρόβατο, ρε παιχταρά, ρε. Τι τρίπλα είναι αυτή. Κι είναι από πίσω άλλος και τους κάνει νοηματική. Δεν πιστεύω άλλα τίποτα.
Χαρή, κάνε τα κουμάντα σου, ε. Να έχουμε διαιτητή. Καλά. Να ξέρετε, δεν βλέπει τίποτα. Δεν φοράει τα γυαλιά, δεν βλέπει μέχρι εκεί. Λοιπόν, μισό μη πηδήξω μια ερώτηση πάλι και στα σχόλια αρχίζουν. Μια ερώτηση λιγότερη. Δεν την είπε κι άλλη. Είστε έτοιμοι. Πώς λεγόταν η στολή κόπια του Ant-Man που έφτιαξε ο Darren Cross στην ομώνυμη ταινία? Α, Beetle, Β, Wasp, Γ, Yellow Jacket ή Delta Cricket? Yellow Jacket. Yellow Jacket. Το κλειδώνω. Ναι. Είναι το Yellow Jacket. Μπράβο, ρε παιδιά. Είστε έτοιμες? Πανέτοιμες. Στην ταινία Black Panther, ναι, σε ποια χώρα της Αφρικής βρίσκεται η Νάκια? Νακία, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Σαν κατάσκοπος. Α, Νιγηρία, Β, Αιθιοπία, Γ, Κένια ή Δ, Καμερούν? Νιγηρία, Αιθιοπία, Κένια, Καμερούν. Νιγηρία, μου αρέσει. Μπορώ να το λέω όλη μέρα μου. Νιγηρία. Μ' αρέσει επίσης αυτό το τρόπο που σκέφτεστε. Λέτε κάτι και μετά το γυρίζουν τούμπα απευθείας και λένε άλλο. Ποιο κλειδώνω? Νιγηρία. Νιγηρία. Είναι Νιγηρία, ναι! Μπράβο, ρε κορίτσια, πραγματικά. Να πάνε να παίξουν τζόκερ μετά. Στην ταινία Ant-Man. Έχω βάλει πίδε από το Ant-Man που το έχετε δει τι λιγότερε φορέ. Και... το είδαμε πολύ παλιά γι' αυτό. Γι' αυτό. Πού έχει κρυμμένο ο Hank Pym ένα τάγκ? Α, στο υπόγειο. Β, σε ένα σπιρτόκουτο. Γ, σε μια αποθήκη. Ή Δ, στα κλειδιά του. Τα κλειδιά του. Το ξέρει. Ναι, ναι, το έχει στο μπρελόκ. Μπρελόκ. Κλειδώνω. Είναι στα κλειδιά του. Μπράβο, ρε μαγκέ. Λοιπόν, ένατη ερώτηση. Προτελευταία δηλαδή. Πόσες φορές ο Vin Diesel ηχογράφησε τη φράση I am Groot για τις ανάγκες της πρώτης ταινίας Guardians of the Galaxy? Α, 100, Β, 500, Γ, 1000 ή Δ, 5000? Καλά, αυτό είναι Joker τώρα. Τελείως Joker όμως. Θυμάσαι. Θυμάσαι γιατί την βλέπω δυνατή. Κάνει υπολογισμού τώρα. Σκέφτεται όλες τις ταινίες. Μετράει πόσα είναι. I am Groot. Άμα το κάνει όλα τώρα στο μυαλό της. Fast forward. Χίλιες. Το κλειδώνουμε. Κλείδωστε. Ναι, είναι χίλιες, αγόρισα. Μπράβο. Έχω τρελαθεί με τον τρόπο σκέψη, πραγματικά. Άρα το σκορ είναι 5-3. 5-3, μπράβο, Ηλία. Τελευταία ερώτηση για σας. Μην μείνετε πίσω. Στην ταινία The Avengers, ποιος χαρακτήρας αναφέρει ότι η μάχη της Νέας Υόρκης είναι σαν αυτή της Βουδαπέστης? Α, Hawkeye, Β, Black Widow, Γ, Wanda ή Δ, Captain America? Black Widow νομίζω. Ναι. Θα εμπιστευτώ με το φίλο μου. Να το κλειδώσω. Ναι, αν και ο αγαπημένος μοίρας είναι ο Hawkeye. Θέλετε μήπως να το συζητήσετε λίγο παραπάνω, τι θέλετε? Κλειδώνω Black Widow. Δεν χαμογελάσω. Είναι λάθος, παιδιά, είναι ο Hawkeye. Δεν πειράζει, πάμε ένα χειροκρότημα. Κάπου εδώ να πω ότι τα παιδιά απάντησαν σωστά, αλλά για κάποιο λόγο εγώ τους είπα ότι απάντησαν λάθος. Τώρα, αυτό είτε έγινε επειδή εγώ είχα άγχος, είτε κάποιος από εκεί μέσα έχει την σούπερ δύναμη του mind control. Gotcha. Για να μην χαλάσουμε όμως τη ροή του βίντεο, δεν θα αλλάξει το σκορ, θα μείνει ως έχει και δεν έχει και πολύ σημασία, θα καταλάβετε στο τέλος. Γυρνάει γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι το αλήθεια ή ψέμα. Στο αλήθεια ή ψέμα. Η κάθε ομάδα εναλλάξ ακούει μια πρόταση και καλείται να βρει εάν αυτό που μόλις άκουσε είναι αλήθεια ή ψέμα. Κάθε σωστή απάντηση ισοδυναμεί με έναν κερδισμένο βαθμό. Είσαστε έτοιμοι? Να. Πρώτη ερώτηση. Ο Taika Waititi είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει σκηνοθετήσει την ταινία της Marvel αλλά και έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία των χαρακτήρων της ταινίας του. Αλήθεια ή ψέμα? Ψέμα. Γιατί? Γιατί υπήρχε και ο Τζον Φαβρό, όπως τον λένε, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το Iron Man και έπαιζε κιόλας μέσα. Είναι σωστό αυτό που είπατε. Μπράβο, κορίτσια. Είναι και James Gunn. Μπράβο. Νομίζω πιο πριν. Σωστότατες ήταν... όμως. Σωστότατες. Ναι. Η Paul Rudd και Evangeline Lilly, τι ονόματα είναι αυτά, γύρισαν τις σκηνές για την ταινία Ant-Man and the Wasp και Endgame την ίδια στιγμή? Λέει η φάτσα μου την απάντηση. Γιατί δεν ξέρεις τι κάνω. Ναι. Μπορεί να γυρίσεις ξέρω πριν 5 χρόνια μια σκηνή και να τη βγουν. Να κάνετε πάρα πολύ παρέα με τον Γιώργο. Τα ίδια ακριβώς βέβαια. 50-50 είναι. Θα πούμε ότι... Θα πούμε ότι γυρίστηκαν μαζί. Αλήθεια ή ψέμα δηλαδή? Ποια ήταν η ερώτηση? Ότι γυρίστηκαν την ίδια στιγμή. Αλήθεια. Αλήθεια. Είναι αλήθεια, μπράβο ρε παιδιά. Ηλία, το σκορ είναι 6-4. Λοιπόν, γυρίστηκαν μαζί γιατί λόγω πίεσης χρόνου τους βάλανε μαζί για να έχουν μετά τα πλάνα. Επόμενη ερώτηση. Όλες οι MCU ταινίες έχουν post-credit scenes. Αλήθεια ή ψέμα? Σκόνα από υπερηφάνεια τώρα. Όχι, τώρα είναι ψέμα, τώρα είναι χέρι αυτός.
Εσύ όσο έχω πάει, θυμάμαι, καθόμουν μετά και περίμενα για να μετά. Το ότι καθόσουν και περίμενε, δεν σημαίνει ότι είχε. Εγώ δεν έφυγα έτσι. Και στον Πάτμα περιμέναμε, αλλά. Αν δεν θυμάστε κάτι, μπορεί να ρωτήσει τον Γιώργο, 50-50 θα μα πει. Πιο 50-50 δεν υπάρχει. Έλα, αλήθεια, άντε, γιατί. Δεν είχε άλλο. Τι κλειδώνω. Κλείδω στην αλήθεια. Γιατί αλήθεια. Όχι, είναι ψέμα αλήθεια. Δεν πειράζει όμως, τώρα θα πούμε το έγκυ. Ήθελα να το πω. Γιατί δεν το πες. Γιατί δεν θυμόμουν όντω ή δεν είχε. Έχει αυτό που βαράει το. Δεν είναι πως κρετσίνα, έχει έναν ήχο που απλά βαράει. Καλά, όχι τον ήχο, ναι, ναι. Έτοιμοι. Ο Steve Rogers είναι ο μοναδικός ήρωας που δεν τρώει στο δείπνο των εκδικητών στο τέλος της ταινίας Avengers. Εδώ έχω γράψει Avenger. Αλήθεια ή ψέμα. Τα μουσια για το Snowpiercer. Τρώει. Τρώει. Τι είπες ρε παιχτάρα, με έχεις τρελάνει τώρα. Ότι το ξέρεις. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά, πολύ σωστό. Είναι αλήθεια. Όντως, μπορούσε πρόσθετο σαγόνι λόγω του μουσιού που είχε για το Snowpiercer. Πολύ σωστός. Μπράβο, τώρα με τρελάνες. Πολύ ψαγμένος. Μπράβο ρε παιχτάρα. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, η Scarlet Witch είναι η πρώτη χαρακτήρα στο MCU που αλλάζει στρατόπεδο. Αλήθεια ή ψέμα. Περιμετάβηση, ξέρω. Ναι, παραμεθόριο. Τη στείλανε ευρώ. Πολύ φίλου στο παιδιά. Πάρα πολύ φίλου. Ψέμα. Ψέμα. Ναι. Είναι ψέμα. Μπράβο, ρε κορίτσια, μπράβο. Γιατί. Είπαμε ο Μπάκη ήταν πρώτος. Και ο Λόκη. Και ο Λόκη. Μπράβο, μπράβο, ρε κορίτσια. Είστε έτοιμοι. Δεν επιτράπει στον Tom Holland να διαβάσει το σενάριο του Endgame. Αλήθεια ή ψέμα. Είναι πολύ, πολύ πιθανό. Γιατί? Λόγω spoil. Ποιο δεν κάνει spoil. Ο φίλος μου ο Θωμάς, ο Χολάντ. Αφού έλεγε ότι ξέρω εγώ ότι τον έβαλε να παίξει και πολεμούσε, ξέρω εγώ, μπάλες τένις και δεν ήξερε τι τέρας πολεμάει. Οπότε, ναι, δεν του δώσανε. Αλήθεια ή ψέμα δηλαδή. Ξαναδιώτησε να είμαστε. Δεν επιτράπει στον Τόμ Χολάντ να διαβάσει το σενάριο του Endgame. Ναι. Ναι, αλήθεια ή ψέμα. Ναι, ψέμα. Δεν επιτρέπεται. Άρα είναι αλήθεια. Άρα αλήθεια. Τι λες. Αλήθεια. Κάηκε. Και είμαστε εδώ μετά από 2 ώρες. Ναι. Άρα, αλήθεια ή ψέμα. Ναι. Αλήθεια. Το κλειδώνω. Είναι αλήθεια. Μπράβο, ρε παιδιά. Ο βασιλιάς της πόλης. Εντάξει, παιδιά, το ξέρουμε για αυτόν τον λόγο. Το έχει το όνομα. Τι γίνεται. Είστε έτοιμες. Ναι, ναι. Λοιπόν, το σενάριο του Endgame είναι εμπνευσμένο από το Star Trek. Αλήθεια ή ψέμα. Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο να ξέρεις. Δεν μου έρχεται καν. Αν το γνωρίζεις, ψέμα. Σας λέω. Ψέμα. Αλήθεια ή ψέμα. Στο επόμενο επεισόδιο. Ξέρω. Και παίρνουμε. Αλήθεια. Κλείδωσα, άντε, αλήθεια, άντε. Κλειδώνω αλήθεια. Ναι. Ψέμα. Δυστυχώς. Είναι αλήθεια. Μπράβο, ρε παιδιά. Ο Πάπα, πώς φάνηκε το plot twist. Δεν το περιμένατε. Συγκεκριμένα είναι εμπνευσμένο από το επεισόδιο All Good Things της σειράς Star Trek The Next Generation. Εγκυκλοπαίδια είμαστε, δεν είμαστε quiz εδώ πέρα. Λοιπόν, στο τέλος της ταινίας Thor The Dark World, η Sif και Volsta κρύβουν την Reality Stone μέσα στο θησαυροφυλάκιο της Asgard. Αλήθεια ή ψέμα. Τα λέω σιγά για να με δυσκολέψω στο μοντάζ, γιατί μου φαίνεται πολύ εύκολο άμα μιλάω κανονικά. Το θησαυροφυλάκιο σίγουρα μέσα έχει το 4. Ναι. Δεν είχαν χώρο, δηλαδή να βάλουν και το. Πώς το σκέφτεσαι. Το δες αυτό ή να το βγάλω να βάλω το άλλο εδώ πέρα. Άρα θα πούμε ότι δεν είναι, δεν το βάλαμε. Πέσω με το ρίο, είναι το 4. Το πόφιλ τώρα ο κορτό μου θα βρει. Μπορεί Κυριακή. Θα πούμε ότι το. Ναι, ότι το βάλανε εκεί μέσα. Αλήθεια δηλαδή. Ναι. Ε, το κλειδώνω. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Ε, γιατί ξαναπέρασε. Να το δεν πειράζει, εντάξει. Είστε έτοιμες. Έτοιμες. Οι πολεμικοί ρινόκεροι στην ταινία Black Panther τους υποδίθηκαν αληθινά μεγάλα άλογα. Πάμε λίγο να το πω σωστά. Τους πολεμικούς ρινόκερους στην ταινία Black Panther τους υποδίθηκαν αληθινά μεγάλα άλογα. Ναι, ήταν μούφα, τα κάνω αυτά με τα CGI και με τα τέτοια. Τα έτσι, τα μπιμπλίκια. Τα μπιμπλίκια. Τους υπολογιστές εκεί. Κάτι παλιό CGI, κάτι παλιό τέτοια. Τα πράσινα, όπως τα λένε, για να τα επεξεργαστούν μετά. Πράσινα άλογα που λένε και πράσινα άλογα. Μπορεί να δίσανε τα άλογα ρινόκερους. Εσύ τώρα γιατί συμμετέχεις. Τι σαμποτάρεις. Στέκει. Στέκει, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ψέματα, γιατί. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Μπορεί να είναι και ψέματα όμως. Ψέμα. Το κλειδώνω. Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παιδιά. Δεν πειράζει. Εγώ είπα ότι τα δίσανε. Όντως είχαν βάλει αληθινά τεράστια άλογα. Έτοιμοι! Σας θέλω δυνατούς για να πλησιάσετε. Στην πρώτη ταινία Guardians of the Galaxy, ο Rocket Raccoon, για να αποδράσουν από τη φυλακή, θέλει τα εξής πράγματα. Ένα πρόσθετο πόδι, μια μπαταρία και μια κάρτα ασφαλείας. Αλήθεια ή ψέμα. Το πρόσθετο πόδι είναι σίγουρο. Η κάρτα ασφαλείας βγάζει πολύ νόημα. Ναι. Μπαταρία.
Μπαταρία για να κάνει κανένα βραχυκύκλωμα. Το πόδι, α πούμε. Οπότε το θυμάμαι, το πήρε. Αλήθεια. Το κλειδωνώ. Ναι. Αλήθεια. Είναι ψέμα, παιδιά. Μάτι. Δεν πειράζει. Ένα πάνελ ασφαλείας και όχι μια κάρτα ασφαλείας. Τα υπόλοιπα ήταν σωστά. Αυτό είναι ο Θωμάς. Το σκορ είναι, Ηλία. 8-6. Λοιπόν, οπότε το δεύτερο παιχνίδι μας βρίσκει 8-6. Κοντά είστε ακόμα, γυρνάει για πλάκα. Έχουμε αρκετά παιχνιδάκια γιατί το επόμενο είναι το αγαπημένο μου, παιδιά, που είναι το χτύπα το πρώτος. Στο χτύπα το πρώτος ανακοινώνεται ταυτόχρονα και στις δύο ομάδες μία ερώτηση και ο παίχτης που θα προλάβει να χτυπήσει πρώτος το κουδουνάκι που υπάρχει στο κέντρο του τραπεζιού μπορεί να δώσει την σωστή απάντηση που θα του προσφέρει έναν επιπλέον πόντο για την ομάδα του. Προσοχή όμως, γιατί αν η απάντηση που θα δώσει είναι λάθος, τότε αυτομάτως αφαιρείται ένας πόντος από την ομάδα του. Ναι. Εντάξει, okay. Εδώ συνήθως κάνουν όλοι που θυμάει κόσμος και τέτοια. Αλλά τώρα εντάξει, σας βλέπω σύγχρεμος. Τι ρωτάς και τι λέμε εμείς. Γιατί κάτι είπες ότι... Γιατί ήρθαμε εδώ. Ο Χριστός μου παραλία, νιώθω ότι παίζω μαζί σου. Λοιπόν, λέω εγώ κάτι και μπορείτε να με κόψετε κιόλας, έτσι να μην το ολοκληρώσω. Άμα καταλάβετε θα ρωτήσω, συνήθως όχι στην πρώτη λέξη. Να πω κάτι, για να καταλάβετε. Είσαστε έτοιμοι? Ναι. Σας θέλω γρήγορους. Έτσι. Από τι είναι φτιαγμένη η ασπίδα του Captain America? Α, εγώ λέω ότι λέμε μαζί. Καλό είναι να το έχουμε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Μη φύγει έργο. Vibranium. Vibranium. Ναι, είναι Vibranium. Ή Vibranium, παιδιά, να τα λέμε και ελληνικά, γιατί το quiz πλέον με fans έχει καθιερώσει να λέει και τις ελληνικές λέξεις. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το πραγματικό... Τι ήταν? Το χέρι έτοιμο, είδα πάνω. Βρέμει Γιάγκη. Λοιπόν... Ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Scarlet Witch? Τι νίτσα κίνηση ήταν αυτή? Wanda Maximoff. Ναι, είναι Wanda Maximoff. Μπράβο, μπράβο, πολύ δυνατή. Και πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πριν γίνει ο Vision, ποιο ήταν το όνομα της τεχνητής νοημοσύνης του Tony Stark? Χριστός και Παναγία. Jarvis. Ναι, είναι Jarvis. Πολύ δυνατή. Κάτι μπορεί να κάνεις δρόμο για να έρθεις, αλλά έχεις έρθει διαβασμένη. Power, έτσι. Γιατί έχεις έρθει από πού? Γιάννητσα. Από τα Γιάννητσα. Που από εδώ είναι πόσο? Είναι κάπου στην ώρα. Πού είσαι, πρέπει να κερδίσει. Έχει έρθει εδώ πέρα, έχει θυσιάσει πράγματα για να το πέρα. Στόχο. Τι ακόμα είναι να ζητά ο Θόρ πετώντας κάτω το ποτήρι? Μόνος σου εδώ μεταξύ. Άλλο ένα ποτήρι. Another. Ναι, τι είχε μέσα το ποτήρι, αυτό λέμε. Τι είχε μέσα. Το ποτέ. Εσύ τι πάτησες, αφού είχε πατήσει. Αν πατήσει λάθος. Δεν απάντησε λάθος. Έτοιμη. Σε τέτοιο, σε καφέ δεν είχε μέσα. Το πω. Καφέ. Είναι καφές. Μπράβο, παιχνίδι. Ήτανε πρωί και... Γι' αυτό. Μπράβο, γιατί τόλμησες. Γιατί δεν ήσουν και πολύ σίγουρος. Άρα το σκορ, Ηλία, είναι... 18. Ο Ηλίας είναι του επαγγέλματος. Πάμε. Είστε έτοιμοι. Ποιους σκότωσε? Ή ποιος, πιο σωστά για να μιλάμε σωστά ελληνικά, ποιος σκότωσε τους γονείς του Tony Stark? Θα πάω λίγο πιο μακριά γιατί... Ο Winter Soldier, ο... Είναι πως όχι. Ναι, αυτός. Είναι ο Bucky Band, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. 19, ναι, ναι, πάμε, έτσι θέλω. Έλα, έλα, derby. Thriller. Λοιπόν, πώς λεγόταν ο κακός στην ταινία Thor The Dark World? Εξωτικό... Μαλεκί τον λέγανε. Μαλεκί. Μαλεκί. Κάπως έτσι ήταν. Ναι, κάπως το εξωτικό. Έτσι. Ναι, Μαλεκί. Είναι Μαλεκί. Μου αρέσει που κάνει παύση. Κάνει παύση, δεν συμμετέχει. Ξαφνικά πετάει μια γνώση την οποία... Μπράβο, ρε παιχταρά. Άρα... Το σκορ είναι 10-10. Σε ποια φυλή ανήκει στα αλήθεια ο Λόκι? Frost Giants. Μία ομάδα, ένα... Πες το πιο δυνατά για να... Frost Giants. Frost Giants. Είναι Frost Giants, μπράβο. Ή αλλιώς... Παγωγίγαντες. Παγωγίγαντες, παιδιά. Λοιπόν, προσπεράσανε τα παιδιά. Πάμε χειροκρότημα για την τρελή προσπέραση. Τι ωραίο και το σημερινό quiz. Ούτε να τα στείναμε. Θέλανε μερικοί, αλλά δεν τους άφησα. Εγώ. Μόνο ονόματα. Γκαρφώνησε. Πώς είναι το όνομα της αδελφής του Black Panther? Σούρι. Είναι Σούρι, μπράβο ρε.
Μπράβο, ρε παιδιά. 11-11, ε. Και όντως το σκορ είναι 11-11. Επόμενη στάση. IMAX. Ετοιμή. Ποιος κακός χαρακτήρας άλλης σειράς εμφανίζεται στο τέλος της σειράς Hawkeye. Άλλη σειρά γενικά. Μπορώ να το μιλήσω και με την Ανδρομάχη. Εννοείται. Θα κάτσω το κλειδώσω αυτό με κάτι. Έλα ρε, γιατί τι να κάνουμε. Θα πάρω το ποτάμι. Τη θυμάμαι αυτήν την Μπαρμπέρσα, το όνομα δεν θυμάμαι. Τι πια. Μπαρμπέρσα. Ήτανε στο τέλος του Black Widow. Ναι. Εκεί που είχε πάει η Γιαλένα στον τάφο της αδερφής της. Ποια Black Widow. Του Hawkeye. Ναι, αυτή δεν είχε εμφανιστεί κι αλλού. Τη σειρά σου Hawkeye, εγώ είπα. Ναι, που άλλο είχε εμφανιστεί, δεν είπες. Όχι. Τι είπες. Ποιο χαρακτήρα, ποιο κακό χαρακτήρα άλλη σειρά εμφανίζεται στο τέλο τη σειρά Hawkeye. Α, ο Φαλάκρας, ο πώς το λένε. Είναι Φαλάκρας ή Καράφλας. Χοντρός, ρε. Έλα, ο μαφιόζος. Άμα το χάσουμε εμείς. Έλα, ωραία, αυτός ο... Περίμενε. Άμα το χάσουμε εμείς δεν απαντάμε μετά. Όχι. Όχι, χάνω εγώ πόντο, περίμενε. Πώς το λένε. Τα έχει πει όλα έξω από το όνομα. Ναι, αυτό δεν μου φτιάχνει. Αυτός που λέει το τάδε και το τάδε και το τάδε. Στο λεπτό 31-25. Ναι. Μετράω, μετράει ο Άρης μέχρι το 10 από μέσα του. Άντε. Να μπερδευτώ, ξέρεις. Τέλος χρόνου. Δεν πειράζει. Ποιος ήταν. Όχι, ρε γαμώτο. Kingpin. Α, μπράβο. Δεν πειράζει, παιδιά. Άργησα. Άρα, Ηλία, το σκορ είναι... 10-11. Τα παιδιά, είσαστε έτοιμοι για την τελευταία ερώτηση. Είμαστε. Που μπορεί να φέρει είτε την ισοπαλία είτε δύο πόντους προβάδισμα. Ποιος έχει σκηνοθετήσει τις περισσότερες MCU ταινίες. Πόσους λέγανε τα αδέρφια αυτά. Ναι, αυτή είναι, αλλά αυτή είναι... Έχουν κάνει δύο Avengers, έχουν κάνει το πρώτο... Το έτσι έχουν κάνει και ένα Spider-Man. Ποιος είχε κάνει ένα Spider-Man. Δεν είχαν κάνει το Far From Home. Είχαν κάνει Spider-Man. Για ποιους μιλάμε. Για τους Russo Brothers. Ναι. Δεν πάω να βοηθήσω. Εγώ φταίω που η παραγωγή δεν έχει ένα φιδάκι εδώ για τα κουνούπια. Ναι. Σε δακινήθηκε σχόλια από το μάτι. Πάει καμία σχόλια. Russo Brothers. Είναι Russo Brothers, παιδιά, μπράβο. Άρα, Ηλία. Το σκορ είναι 10-12. 10-12. Τα παιδιά είναι μπροστά με δύο πόντους. Γυρνάει. Γυρνάει. Γιατί το επόμενο παιχνίδι λέγεται Χωρίς Μιλιά. Στο χωρίς μιλιά. Στον έναν από τους δύο παίκτες της μίας ομάδας, εναλλάξ, δίνεται μία λέξη που πρέπει να περιγράψει στον συμπαίκτη του χωρίς να βγάλει όμως μιλιά. Η γνωστή σε όλους παντομήμα. Οι παίκτες της ομάδας έχουν δύο μόνο ευκαιρίες για να βρουν τη σωστή απάντηση. Κάθε σωστή απάντηση ισοδυναμεί με έναν κερδισμένο βαθμό. Όλο το stage δικό σου. Ψάχνουμε τον κακό στη συγκεκριμένη ταινία. Οπότε και την ταινία να καταλάβεις. Like. Ναι. Ναι. Είναι ο κακός. Βρες το Destroyer. Όχι. Βάζω για να μην βάζω μετά τα εφέ. Θα κάνω με το στόμα. Ωραία. Δεν έχεις κάτι άλλο μου δείξεις. Και λέει ο Τάσος. Καλά τώρα εδώ που τα λέμε σύφτες. Εγώ, α ναι, ναι, αλίμονο. Η Frost Giant. Τέλος. Ναι, είπα δύο. Τέλος, δύο. Λάθη. Καταλάβατε δηλαδή. Ήσουν κοντά στο Frost Giants. Ναι, μπράβο. Είδε ο αρχηγός, ο βασιλιάς. Ναι, 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 okay. Δεν πειράζει, πάμε ένα χειροκρότημα, παιδιά. Λοιπόν, ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει. Όχι. Όποιος θες και του λέει εσύ και του λέει. Να σε βλέπεις. Περίγραφα και ταινίες και τέτοια. Ναι, ναι, εδώ. Doctor Strange. Δεν μιλάμε, γιατί το πιάνω εγώ τώρα αυτό. Αχ, πώς το λένε αυτό, που είχε τα μάτια του τέτοιου... Τον γκριζομάλι με τα μάτια τα... Ναι, μωρέ. Α, αυτό να είναι εδώ, έτσι, με το eyeliner. Τάσο δεν το λέγανε σίγουρα. Όχι, σίγουρα. Δεν ξέρω αν ήταν το δεύτερο του όνομα, το μικρό. Πατέριαζε πάντως. Μαρία, δεν ήταν ωραία ιδέα να βάλω κακούς. Δεν το θυμάται κανένας όμως. Ναι ρε, ζέστα ρε μεγάλη. Άρα πόσο main είναι. Παιδιά, ανοίγεις αδερφό. Είναι ιδέα. Ο αδερφός τόσο πολύ δεν σου μοιάζει. Μπορώ να κάνω παντομήμα το όνομα. Όχι. Παντομήμα το όνομα. Όχι, άμα είναι έτσι. Όχι ρε. Σιγά μη σου δώσω και ένα τάμπλε να ζωγραφίσεις. Και το γράφει κανονικά. Α, παιδιά. Θα πω ότι είχε κίτρινη φορεσιά και δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θα πω
Και περιμένω να το πιάσω για σωστό. Θα πω Κύριλο. Μεθόδιο. Τι θα πεις? Κύριλο. Δεν πειράζει. Ο Καϊσίλιος ήταν. Δεν πειράζει. Πάμε ένα χειροκρότημα. Γεια σου, θα το πω shout out στον Αντώνη, το φίλο μου που θα ήταν εδώ πέρα τώρα και θα είχε πει το Καϊσίλιους από το έτσι που θα του κάνει ο άλλος. Πώς έχασε το μάτι του ο Νικ Φιούρι στην ταινία Captain America? Ο φίλος είχε σηκώσει το χέρι με... Είχε σηκώσει από την ανάσα μου. Είμαστε έτοιμοι. Καλά, πάμε, πάμε. Ένα λάθος. Δεν μιλάς. Ναι, Scarlet Witch, μπράβο ρε! Αυτό ήταν εύκολο. Έλα και εσένα εύκολο, είναι άδειο. Είναι ίδιος! Κάνεις τη γουρά. Δεν το μπορώ. Το σκορ είναι ηλία. 11-12. 11-12. Τώρα το skip σε νέα συσκευασία. Έλα. Μπράβο, το χαρά. Χέλα. Από εδώ βλέπετε ωραία. Ναι. Α, ο Μυστέριο. Ναι! Το παιδί δεν είναι δύσκολο τελικά. Τώρα δεν είναι δύσκολο. Ναι. Εσύ με ποιον είσαι, μωρέ! Τι είναι, λέγε. Πες το. Πες το. Να, θα τους πρέσω. Κάποιος τον καλεί το Viber. Δύο όλοι φέρνουν το εσπρέσο. Καλά χτυπημένα. Τι είναι? Ξανά. Είναι ωραίοι τους, δεν τέλει. Μ' αρέσει που συνεννοούνται, ούτε συνεννοούνται. Κάνε και τον κακό. Τόση ώρα την κάνω. Τότε δεν είναι. Θα πω τον Ultron. Ναι ρε παιχτάρα! Μπράβο! Εντάξει, τελικά, τελικά δεν μοιάζει τόσο. Τελικά όντως επικοινωνούν αυτοί, κάνανε εκεί κάτι. Ναι, απίστευτο. Πώς είναι το σκορ, Ηλία? 12-14. 12-14. Καλώς ήρθατε, πέρασε. Σας βρήκαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το επόμενο. Απλό. Μακριμάνη κυλή φοράει. Να κάτσε γιατί βλέπουμε. Απογοητεύτηκε. Έχει κάνει χορευτικό ολόκληρο. Μόνο που δεν τον έχεις ζωγραφίσει, να ξέρεις. Εννοείται δεν φοράει βραχιόλι. Έλα, εύκολο είναι όντως. Πάμε. Το έχεις. Το έχεις, το έχεις. A Winter Soldier. Ναι! Είναι ο Winter Soldier! Είχα κάθε ελπίδα, να ξέρεις. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, τι άλλο ήθελες να σου πει? Ο Red Skull. Ω, Red Skull, μεγάλα, ναι! Μου αρέσει όταν γίνεστε έτσι γρήγοροι, μου αρέσει. Ωωω. Μπράβο. Ωραίο. Ο κύριε Μόγκερ. Ναι! Ελικόπτερο. Πετάει. Ο Λόκι. Είναι ο Λόκι ρε παιχνίδι. Τι έκανε, τι έκανε. Πετάει, τι έκανε. Τι επικοινωνία. Έκανε το Avengers το ένα. Αυτό τι ήταν. Όλοι. Avengers. Το ότι συνεννοείς είναι απίστευτο. Αυτό ήταν το τελευταίο. Άρα βρίσκει τα αγόρια μπροστά με 14-16. Λοιπόν, κανονικά δεν γυρνάει τώρα, εφόσον είναι 14-16, αλλά εγώ λέω να το παίξουμε το τελευταίο το παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι λέγεται Σπάσε το ρολόι. Στο σπάσε το ρολόι. Ένας παίκτης από την κάθε ομάδα επιλέγεται για να πει μέσα σε 20 μόλις δευτερόλεπτα όσες περισσότερες απαντήσεις μπορεί από την κατηγορία που θα του ζητηθεί. Η κερδισμένη ομάδα κερδίζει έναν επιπλέον βαθμό. Γράμματα. Σου ξεκινάει. Εμείς. Λοιπόν, σε αυτό το σπάσε το ρολόι θέλω να μου πείτε MCU movies. Είσαι έτοιμος? Ναι. 3, 2, 1, πάμε. Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Ant-Man 2,
Avengers 1, Avengers Civil War, Age of Ultron, Endgame. Δεν έχω άλλα δάχτυλα, ματράτε ρε. Spider-Man No Way Home, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Guardians of the Galaxy. Τι είναι, χτύπησε. Πόσες? 13. 13 βρήκες, μπράβο ρε παιχταρά, πάμε ένα χειροκρότημα. Έχετε 20 δευτερόλεπτα για να μου πείτε όσες MCU ταινίες μπορείτε. Εντάξει, πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Captain Marvel, Captain America, The First Avenger, The Hulk, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Guardians of the Galaxy, Vol. 2, Guardians of the Galaxy, Avengers Age of Ultron, Avengers το απλό, Infinity, Endgame, Spider-Man Far From Home, No Way Home, Homecoming. Πόσα? 14. 13 ή όχι! Άιντε! Μπράβο ρε κορίτσια, τουλάχιστον χάσατε με το κεφάλι ψηλά. Χειροκρότημα για τα παιδιά. Μπράβο, σας ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήταν δύσκολο το σημερινό quiz. Ήταν πάρα πολύ δυνατή όμως. Νικητές είναι τα Αλάνια από εδώ πέρα. Μπράβο παιδιά. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στα Cineplex που μας φιλοξένησαν για άλλη μία φορά εδώ πέρα στην μοναδική IMAX στην Ελλάδα. Περάσατε ωραία. Τέλεια. Περάσατε καλά. Φανταστικά. Περάσατε καλά. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά. Από όλη την ομάδα εδώ πέρα που ήρθε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά που παίξαν αλλά και τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα. Πάμε ένα δυνατό χειροκρότημα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.